Λοιπόν, επιστροφή στην ισιογραφία και πάμε στο θέμα των ακινήτων που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει ετοιμάσει ο χρόνο τη Κόνστα κάποια παραδείγματα τα οποία μπορούμε να δούμε που έχουν ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, μα είχαν πει ότι δεν είναι υπέρ των έκτακτων εισφορών. Ναι. Το δεχθήκαμε. Μετά ανέλαβαν την εξουσία, κατάλαβαν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και επέβαλαν μια έκτακτη εισφορά. Και μα είπαν ότι θα πληρώσουν οι 300 μεγαλύτερε επιχειρήσει τη χώρα και ο πιο κερδοφόρο και μερικέ χιλιάδε λέει μεγαλοειδιοκτήτε με ακίνητη περιουσία 600.000 και πάνω. Και είπαμε, άντε, και αυτό να το περάσουμε, δεν πειράζει. Έλα όμω που δεν είναι έτσι, γιατί το νομοσχέδιο που κατέθεσαν τελικά στη Βουλή περιλαμβάνει μια μικρή παραγραφούλα, μια γραμμούλα είναι μόνο, που δεν είναι τα ακίνητα των 600.000 και πάνω αλλά τα ακίνητα των 400.000 και πάνω. 400.000 συνολική ακίνητη περιουσία. Έγινε λοιπόν, λοιπόν μια σημεία εκδήλωση σήμερα στην Πάτρα και βγαίνει ο πρόεδρο τη Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και λέει Αυτοί που μπαίνουν και θα πληρώσουν τελικά το δεύτερο ΕΤΑΚ την έκτακτη φορά είναι ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτε. Ένα εκατομμύριο Έλληνε λοιπόν θα πληρώσουν την έκτακτη φορά. Και ελάτε να δούμε τώρα γιατί θα γίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα, α πάρουμε ένα κλασικό παράδειγμα. Κάποιο ο οποίο έχει ένα οικογενειάρχη που έχει ένα τεσάρι στην Αγία Παρασκευή. 110 μέτρα τετραγωνικά. Αυτό η αντικειμενική του αξία σήμερα είναι 1900 ευρώ το μέτρο, δηλαδή 285. Έστω ότι έχει και ένα εξοχικό στη Λούτσα μαζί με το οικόπεδο, σπίτι και οικόπεδο. 158.000 είναι η αντικειμενική αξία. Μαζί λοιπόν έχει και μια αποθήκουλα, μια αποθήκη ένα γκαράζ άλλα 38.000. Όλα αυτά μαζί λοιπόν κάνουν μια αντικειμενική αξία 481.000 ευρώ. 500 481 ευρώ εισφορά, έτσι. Και επομένω πληρώνει αμέσω έκτακτη εισφορά 481 400. ευρώ. Επαναλαμβάνω. Έκτακτη φορά. Γιατί έχει ήδη πληρώσει το ΕΤΑΚ άλλα 480 ευρώ. Επίση ένα άλλο. Έχει ένα τεσσάρις... Το τε... ίδιο είναι που Αυτόν βλέπουμε πάνε, ξανά. Πάμε άμποξη στο άμποξη για, για να το εμπεδώσουμε. Ε, Μισό λεπτό βλέπουμε το ίδιο. Ναι. 110 μέτρα στην, Κυφισχέ, στην ε, Αγία Παρασκευή στην Κηφισιά και στη Λούτσα 300 τετραγωνικά, σπίτι κόπεδο μαζί 300 τετραγωνικά, 500 ευρώ έκτακτη φορά έχει ξαναπληρώσει ήδη. Έτσι. Και δεν μιλάμε για τίποτα πολυτέλειε τώρα. Έτσι. Ένα, ένα, 110 τετραγωνικά μέτρα στην Αγία Παρασκευή και ένα στη Λούτσα. Πάμε να δούμε Εδώ, στον Πειραιά. Στο ένα κέντρο Πειραιά. Στον Πειραιά. Έχει αντικειμενική αξία 198.000 ε, ευρώ. Έχει και ένα εξοχικό εκεί στον πόρο απέξω από την Τριζίνα, 200 τετραγωνικά, 250 μαζί με το οικόπεδο, έτσι. Μαζί με το οικόπεδο, μαζί έτσι, με το, το οικόπεδο, έτσι, λοιπόν, το σπίτι δε. Σπίτι, όχι σπίτι 250, όχι, σπίτι και πάνω σε οικόπεδο 250 τετραγωνικό, έτσι. Το σύνολο λοιπόν αυτής της περιουσίας είναι 448.000. Ο κύριος αυτός θα πληρώσει επιπλέον Έκτακτη φορά 448 ευρώ. Με ένα πιπλέον. τριάρι λοιπόν στον Πειραιά αυτό και που βλέπουμε. Στην ε, ένα λοιπόν. τριάρι στον Πειραιά και ένα εξοχικό στην Τριζίνα σε Α. οικόπεδο 250 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό. Έτσι, ούτε αυτό μισό είναι. στρέμμα. Ακριβώ. Λοιπόν, τώρα προσέξτε κάτι άλλο που είναι πολύ πιο σημαντικό. Με αυτή την τακτική πρώτα απ' όλα μάθαμε τι προθέσει τη κυβέρνηση για το τι θεωρεί μεγάλη ακίνητη την περιουσία. Μάλιστα. Γιατί αν θεωρεί ακίνητη περιουσία μεγάλη τα 400.000. Τώρα που θα έρθει ο φόρο μεγάλη ακίνητη περιουσία του χρόνου mm -hmm. και θα είναι 1% όχι 1%. Yeah. 000, καταλαβαίνετε ότι ο κύριο αυτό θα πληρώσει φόρο μεγάλη ακίνητη περιουσία 4.000 ευρώ. Ακριβώ. Και πια. αν yeah. χρειαστεί να το δώσει στα παιδιά του, yeah. 5%. Yeah. Άρα Γιώργο. λοιπόν 20.000 ευρώ. Λέγαμε χθε ότι αυτοί που θα πληρώσουν είναι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα η μεσαία τάξη πια στην Ελλάδα οριοθετείται με περιουσία 400.000 ευρώ ακίνητη περιουσία και εισοδήματα 50.000 ευρώ το χρόνο. Συνολικά. Συνολικά. Και 50.000 ευρώ το χρόνο είναι όταν δουλεύει ο σύζυγος και η σύζυγος και παίρνουν περίπου 1.750 ευρώ το μήνα από την εργασία τους. Mm. Αυτές λοιπόν οι κατηγορίες των Ελλήνων, οι κοινωνικέ διαστρωματώσεις καλύτερα πληρώνουν το μάρμαρο. Και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Η μεσαία τάξη δεν είναι αυτή η οποία κόβει αποδείξει. Η μεσαία τάξη δεν κινεί την αγορά. Η μεσαία τάξη δεν αγοράζει. Η μεσαία τάξη δεν χτίζει. Η μεσαία τάξη δεν είναι αυτή η οποία τι. Οθεί στην α, ανάπτυξη. Ο μανάβι ο μπακάλι στο σούπερ μάρκετ, από ποιον θα εισπράξει. Αυτή η είναι λοιπόν, απασχολούν. Αυτά ήταν πάλι λαφορολογικά ραφίσματα. Δύο ραφίσματα το, το ΕΤΑΚ από τον Καραμαλή. Άλλα δύο τώρα. Με την έκτακτη εισφορά και άλλο ένα που έρχεται με το φόρο μεγάλη ακίνητης περιουσία 4 σε κανένα μέρο του κόσμου ούτε στη Σομαλία, ούτε στον Παγκλαντέ, ούτε στη Ζιμπάμπουε πλήρωσαν οι πολίτε τέσσερους φόρου για τα ακίνητα μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών. Και να βάλετε, τον αυτό. Και Γιώργο, συγγνώμη, Χρήστο, μου, Γιώργο, είναι σημαντικό γιατί αυτό το κομμάτι πια, όπω μα περιέγραψαν τα παραδείγματα του Χρήστο πια, δεν αφορά. 20, 30, 50.000 ανθρώπου. Αφορά βέβαια. ένα εκατομμύριο έτσι, Έλληνες. Έτσι, και επίση, δηλαδή, ξεχάσατε κάτι. Εδώ παντρεύονται ζευγάρια μεταξύ του. Προσέξτε. Ναι. Είναι ο ένα από εγώσεις. την Κρήτη και ο άλλο είναι από τη Μιτυλίνη. Έχει η γυναίκα στη Μιτυλίνη, και έχει και ο άντρα στην Κρήτη. Παράδειγμα. Στην Ελλάδα. Ναι. Έχουν λοιπόν ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και μένουν και έχουν και δύο παιδιά που θα είναι τριάρι, δεν θα είναι διάρι για να κοιμάται ο ένα πάνω από τον άλλον. Και έχουν και ένα εξοχικό μετά από χίλια βάσανα στη Σαλαμίνα να είναι εδώ κοντά. Το οποίο το πληρώνουν Οι... με δάνεια από την τράπεζα. Έτσι. Αυτή το χειρότερο είναι αυτό. Ότι μιλάμε για ξενίκιαστα. Δεν, δεν αυτό δε είναι δε μια ιστορία. Yeah. Η μητελή άχτιστα, ναι. κατεστραμμένα ακίνητα, όλα αυτά τα ακίνητα που δεν παράγουν πλούτο, γιατί αν παρήγαγαν πλούτο, να τα δεχθούμε, να, να φορολογηθεί ο πλούτος. Αν όμω αυτά τα διαμερίματα απλώς υπάρχουν και δεν ναι. παράγουν πλούτο, γιατί να φορολογηθούν. Αυτό νομίζω ότι είναι αντισταματικό. Και δεν είναι μόνο αυτά όμω, Νίκο Ρογκάκο. Εδώ έρχεται ένα διπλό χαράτσι, μια φοροεπιδρομή στα ακίνητα. Διότι εκτό από το ΕΤΑΚ του 2009, το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτε ακινήτων, θα χρειαστεί να πληρώσουν και είναι πάρα πολλοί αυτοί, πάνω από ένα εκατομμύριο, και δεύτερη έκτακτη εισφορά. Ακριβώ. Γιάννη, εκτό από το ΕΤΑΚ του 2009, έχουμε και αυτή την έκτακτη εισφορά για όσου έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Να τα πάρουμε όμω ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, η έκτακτη εισφορά στα κίνητα και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τις κάρτες μας θα ξεκινά από τα 200 έως και τις 30.000 ευρώ θα φτάνει η έκτακτη μόνο εισφορά για αντικειμενική αξία ακινήτων πάνω από τις 400.000 ευρώ κλιμακωτά ο φόρος αυτός θα ξεκινά από 1.000 έως και 9.000 Δεν εξαιρείται μας γράφει η πρώτη κατοικία αυτό. αυτό σημαίνει ότι για να βγει αθρηστικά mm -hmm. το 400.000 ευρώ και άνω αντικειμενικής mm -hmm. μπορεί να προσθεθεί πρώτη κατοικία ένα εξοχικό αν έχει κάποιο. Ή μια δεύτερη είναι. κατοικία ή ένα μαγαζί. Mm -hmm. Είναι η ακίνητη περιουσία, δεν εξαιρείται. Αυτό εξαιρείτε. το ποσό, Νίκο, θα το πληρώσουμε το 2009. Βεβαίω. Μαζί με αυτό, Γιάννη, μιλάμε mm. για αρκετό κόσμο. Πώ είναι, Νίκο, αυτοί είναι οι οποίοι έχουν. Ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτε έχουν ακίνητα αξία πάνω από 400.000 και ως ένα εκατομμύριο. Δεν είναι μεγάλη ακίνητη περιουσία αυτή, Γιάννη, αν, αν σκεφτούμε ότι ο περισσότερο κόσμο έχει ένα σπίτι και ένα εξοχικό. Mm. Εκεί mm. μπορεί να πιάσει 400.000. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα πληρώσουν φόρο έω 1.800 ευρώ. Μάλιστα. Mm. Όμω μαζί με το ΕΤΑΚ, και είναι η επόμενή μα κάρτα Γιάννη, φέτο. Καλούμαστε να πληρώσουμε τι ακριβώ. Το ΕΤΑΚ e του 2009 για όποιο έχει ακίνητα αντικειμενική αξία 350.000 ευρώ θα πληρώσει το ΕΤΑΚ e του 9.250 ευρώ, σύν την έκτακτη φορά, δηλαδή 300 ευρώ σύνολο. Μάλιστα. Δεν Τώρα... είναι μικρό mm. το ποσό. Δεν είναι μικρό το ποσό και είναι διπλό το χαράτσι. Όμω από την πρώτη του νέου έτου έρχονται και αυξήσει στι αντικειμενικέ αξίε των ακινήτων, που σημαίνει περισσότερου φόρου, Νίκο. Έτσι. Αυξάνονται οι αντικειμενικέ αξίε, Γιάννη, έω και 30%. Mm. Έτσι λοιπόν, η αύξηση των αντικειμενικών, αν έχουμε μία πρώτη κατοικία με αντικειμενική αξία 300.000 ευρώ, δεν πληρώνουμε φόρο, διότι εδώ υπάρχουν τα τετραγωνικά μέχρι τώρα. Δηλαδή πρέπει να είναι χαμηλότερα από 200 τετραγωνικά. Πιο κάτω το ακίνητο από 200 ναι. τετραγωνικά. Εάν αύξησε το φορολόγιο, στι 300.000 ευρώ. Αλλά έχουμε και αύξηση αντικειμενικών 30%. Να που θα πληρώσουμε φόρο πληρώσουμε... για το ίδιο ακίνητο που δεν πληρώναμε μέχρι φέτο. Ακριβώ. Πληρώνουμε 90 ευρώ φόρο. Πάμε λοιπόν, Σοφία, από ό,τι φαίνεται, σε νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών και αυτό. Φαίνεται ότι θα επηρεάσει και την επιβολή του φόρου μεγάλη ακίνητη περιουσία που θα αντικαταστήσει τον ΕΤΑΚ. Ενώ ότι ο, η νέα αξία που θα αποκτήσουν τα ακίνητα, η αυξημένη αξία, θα βάλει πιο χαμηλά τον πύχη. Άρα περισσότεροι θα πληρώσουν φόρο μεγάλη ακίνητη περιουσία. Και, Νίκο, ένα μήνυμα πήραμε με την τελευταία κίνηση τη κυβέρνηση να κατεβάσει τα όρια για την επιβολή τη έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Το κατέβασμα λοιπόν των ορίων για την επιβολή τη έκτακτη εισφορά στι 400.000 από 600 που ήταν το αρχικό σχέδιο, δείχνει το πού περίπου θα κινηθεί η κυβέρνηση για, την, για τον ορισμό του φόρου μεγάλη ακίνητη περιουσία. Σε συνδυασμό λοιπόν με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών που πρέπει να αναμένουμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτου, υπάρχει ο κίνδυνο να μπουν και οι μεσαίε περιουσίε να υπαχθούν στο φόρο μεγάλη ακίνητη περιουσία. Γιατί, όπω είδαμε και στο βίντεο του Γιώργου Σαραντάκου, δύο διαμερίσματα σε μια μεσαία περιοχή τη Αθήνα μπορεί ο ιδιοκτήτη να βρεθεί υπόχρεο σε φόρο μεγάλη ακίνητη περιουσία. Και αυτό σαφώ δεν είναι μεγάλη περιουσία, είναι μεσαία περιουσία, Νικό.